Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες γρήγορα γρήγορα για τις δύο ομάδες πρωτού ξεκινήσει το μάτς. Για τον Άκη Παντελήμων έχουμε Καρατζάκη, Φίτα, Αφραντή, Παρασκευά, Δροσινάκη, Καρατζάκη, Διάρογλου, Τράκα, Παντελέρη, Πασχαλίδη και Γαϊτανίδη. Για την ομάδα της Ολύνθου έχουμε Τσερέκα, Σάγκο, Μανθάκη, Καράι, Αναστασιάδη, Κωνσταντινίδη, Τσερέκα, Κουρτσαλάκη, Δημούδη, Πανισκάκη και Σαρίγγελο. Έχει Σαρίγγελο. Βαθιά παλιά για τον Πανισκάκη. Τρέχει ο Πανισκάκης. Είναι πολύ γρήγορο. Δύο τον κυνηγάνε. Κοιτάζει γρήγορα. Βγάζει την παλιά. Εκείνο ο Κουρτσαλάκης θα γυρίσει out. Αναστασιάδη. Θα δώσει στον Πανισκάκη. Σουτ του Δημούδη. Μπλοκάρει την μπάλα ο Καρατζάκης. Σάγκο θα βγάλει την παλιά. Γίνω Σαρίγγελο. Δεν είναι offside. Νέα παλιά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουρτσαλάκη, γύρισμα, ξανά out. Πρέπει να κοιτάξει. Γαϊτανίδης για τον Πασχαλίδη. Σάγκος μαρκάρει καλά, ο Πασχαλίδης όμως κλέβει, για να δούμε. Περνάει, θα σουτάρει με το δεξί, γκολ. Πολύ, πολύ αδράνεια στην άμυνα εδώ της Ολύνθου. Πασχαλίδης με ατομική προσπάθεια μπόρεσε και γκρέμισε την άμυνα της Ολύνθου, την κατασπάραξε πραγματικά. Ακόμα και ο Τσερέγκας δεν πίστευε ότι η μπάλα θα βρει. Δίχτυα, πάρα πολύ ωραίο γύρισμα, το 1-0 για την Ελπίς Αγίου Παντελεήμονα. Γεμίζει για τον Πανισκάκη. Σουτ! Γκολ του Κουρτσαλάκη, γκολ! Μία καλή τοποθέτηση σώματος λοιπόν έφτασε για να απαντήσει ο Σταύρος Κουρτσαλάκης και να βάλει την μπάλα στα δίχτυα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σουτ βολίδα. Εδώ ευνηδιάστηκε όλη η άμυνα, ακόμα και ο Καρατζάκης. Την κάνει δική του. Θα σουτάρει, out. Για τον Πανισκάκη. Θα σουτάρει αυτός, περνάει μπάλα Τσερέκα, σουτάρει, out. Και πολλά Πασχαλίδης. Σε πολύ επικίνδυνη θέση, θα σουτάρει, out. Πευθείας. Διώχνει. Πλασέ, γκολ από τον Σαρίγγελο, γκολ. Πολύ καλά τοποθετημένος. Ο Αναστασιάδης σουτάρει, λοιπόν, αποκρούει ο Καρατζάκης. Διώχνεται η μπάλα, αλλά εκεί ήταν ο Σαρίγγελος για κακή του στίχη και πλάσαρε και η μπάλα μπήκε και το 2-1 για την Όλυνθο, το 1-2 μάλλον για την Όλυνθο Ολύνθου γίνεται στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Προωθημένη, δεν υπάρχει φάουλ, σουτ του Παντελέρη, γκολ 2-2! Γκολ του Παντελέρη, η απάντηση λοιπόν και το 2-2. Η αδράνεια εδώ της άμυνας της Ολύνθου. Και ξανά Τσερέκας. Δεν μπορεί να περάσει. Αντεπίθεση για την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν υπάρχει offside. Περνάει το τρίτο. Τρίτο. Δεν υπάρχει offside. Έξαλλος πανηγυρισμός από τον Γαϊτανίδη. Η ολική ανατροπή στην ολική ανατροπή λοιπόν. 3-2 για την ομάδα της Ελπίδης Αγίου Παντελεήμονα. Την εκτέλεση για τον Πανισκά γυρίζει αυτός, η μπάλα στους αμυντικούς, σουτ, πολύ ψηλά από τα δοκάρια. Προθυμένη για τον Πανισκάκη τώρα. Θα σουτάρει αυτός, out. Κινήσεις εδώ. Κεφαλιά, out. Σωθεί να περάσει. Κερδίζει. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Αναστασιάδη, θα έχουμε κόκκινη. Εδώ δεν ξέρουμε γιατί έδωσε κι άλλη κίτρινη κάρτα στον Αναστασιάδη ο κύριος Γουματσιανός. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το έκανε. Μπορεί να ήταν όντως φάουλ, μπορεί να ήταν όντως επίτηδες. Δεν φάνηκε πάντως να είναι κάτι επίτηδες. Κόκκινη κάρτα στον Αναστασιάδη. Και εδώ κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα της Ολύνθου. Πευθείας, γκολ! Γκολ από τον Σαρίγγελο! Τρομερή εκτέλεση φάουλ, δεν μπόρεσε να το δει καν ο τερματοφύλακας. Είναι απίστευτο πως κάνει το 3-3 ο Σαρίγγελος με μια εκτέλεση φάουλ από κλειστή γωνία. Δεν μπόρεσε καν να το πιστέψει κανείς, όλη η άμυνα έχει πάθει την πλάκα της. Δείτε εδώ, το 3-3 λοιπόν το χαρίζει ο Σαρίγγελος στην ομάδα του με εκτέλεση φάουλ στο 45 ακριβώς. Στην καρδιά της άμυνας, περνάει μπάλα, σούτ από τον Πανισκάκη πολύ.
Σε ο άλλος.